Πρέπει δεν να πάμε τρώνε. λίγο πιο σοβαρά τώρα, Πραπράση γιατί έχουμε δεύτερο τρώνε. γύρο αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο κύριο Χαριζούκα είναι μαζί μα. Γεια σα, Γεια σα, κύριε, κύριε Δούκα. Κύριε θα Δούκα. ξεκινήσουμε από τα, από τα, προς τα, προς τα Αθηναίων. Ο λοιπόν, τα γεια τα... σα, κύριε <laughs> Δούκα. <laughs> Φτάνει στο τέλο μια προεκλογική εκστρατεία, η οποία ήταν η αλήθεια ήταν μικρή βερσιόν για εσά. Γιατί... Δύο μήνε ή κάποιε μήνες. Είμαι εδώ την προηγούμενη Παρασκευή και κάναμε ένα πρώτο καλοβήμα. Είμαι και σήμερα εδώ, πάμε για ολική ανατροπή. Λοιπόν, από το debate που έλεγε Στα... και ο Αλέφαντο, εμένα μου έχουν μείνει κάποιε απορίε. Και απ' την άλλη μου έχουν μείνει και κάποια πράγματα τα οποία θα κάνετε, τα οποία να τα συζητήσουμε. Εβαίως. Αρχικά μου έχουν μείνει απορίε για τρία θέματα, τα οποία νομίζω τα διάβασα στι εφημερίδε, το είδα κιόλα στο debate. Τι θα κάνετε με τι κάμερε, το λόφο του στρέφει, αλλά και το, το μετρό των εξαρχείων. Πάμε. Κάμερε είναι ένα επικουρικό μέσο. Στην πολιτική χαράσουμε προτεραιότητε. Ο κ. Μπαγκογιάννη είπε ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι κάμερε. Είδα και το φαίλο του Κρανιδιού να λέει: Στηρίζω τον κ. Μπαγκογιάννη στη λογική κάμερε παντού. Εμεί λέμε ότι η πρώτη μα προτεραιότητα είναι αστυνομία, δημοτική αστυνομία και ελληνική αστυνομία. Δημοτική αστυνομία, πολύ σημαντικό, αστυνομία τη γειτονιά για να μπορούν να βλέπουν οι πολίτε του αστυνομικού. Μετά φωτισμό, πάρα πολύ σημαντικό σε πλατείε και δρόμου σκοτεινού και αυτό είναι εξίσου σημαντικό και βεβαίω όπου χρειάζεται, σε όποια σημεία είναι κρίσιμο, αλλά όχι στι παιδικέ χαρέ. Που απαγορεύεται α, να δούμε με ε, απόλυτη σαφήνεια πού μπορούν ναι να μπουν. Ναι δεν είναι συγκεκρι... προτεραιότητά μου. Λέτε ναι, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία. Σε συγκεκριμένα σημεία βεβαίω και προσέξτε, θέλει πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Για παράδειγμα, δεν μπαίνουν στι παιδικέ χαρέ όπω είπε <laughs> και ο κ. Μπακογιάννη, και ταυτόχρονα. Γιατί άκουσα ότι υπάρχουν 750, βγήκε και ο Υπουργό και στήριξε τον κ. Μπακογιάννη. Είναι πρόβλημα, πρόβλημα. θα είναι όλα αυτά. Ήταν δημοτική αρχή. Δεν έχω δει κάποιο τέτοιο σχέδιο. Mm. Να μα πούνε που ακριβώ, διότι έχει πολύ μεγάλη αξία. Σε ποια σημεία μπαίνουν, ποιο καταγράφει, τι καταγράφει και ποιο τα αξιοποιεί. Ε, Λόφο του στρέφει και μετρό εξωτερικό. Λόφο του στρέφει. Γιατί βεβαίως. έχω πορείε για αυτά ναι, που ναι, είπατε εσεί. Πολύ, Το πολύ σημαντικό. Ε, Λόφο του στρέφει ναι. είναι μια ανάπλαση στην οποία συμφωνώ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι αρημαδιό και είναι απαράδεκτη εικόνα. Και είναι ο κύριο Μπαγκογιάννη που φταίει γιατί είναι δημοτική αρχή. Συμφωνώ λοιπόν με την ανάπλαση. Διαφωνώ με τον τρόπο που πάει να γίνει αυτή η ανάπλαση. Διαφωνούσαν και οι κάτοικοι και νομίζω ότι έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Και η προσέγγιση δεν είναι Άρα θα συζητήσετε θα... με του κατοίκου για να πάτε δεν παρακάτω. Είναι... Ακριβώ. Δεν είναι αποφασίζομαι και διατάσσομαι και δεν είναι απόφαση. Τη ανάπλαση Μόνο τη εργολαβία. Αλλά θα πρέπει η δημοτική αρχή μαζί με του κατοίκου, νομίζω υπάρχει υπήρχε μια διαβούλευση και οι κάτοικοι είπαν διάφορα πράγματα. Θα μπορούσαν να σωματωθούν αρκετά από αυτά και να προχωρήσει, άρα να μην δημιουργούνται συγκρούσει και αυτό μπορεί να γίνει με μια σοβαρή συμμετοχική διαδικασία. Και το τρίτο, το, το μετρό. μετρό. Είναι μια απόφαση η οποία έχει τελειώσει. Το μετρό προχωράει. Εγώ, σαν θέση, ασχολούμαι με τα θέματα περιβαλλοντικά. Είμαι υπέρ του μετρό. Είναι ένα μέσο φιλολαϊκό, φιλοπεριβαλλοντικό. Όμω και εδώ υπήρχαν διάφορε προτάσει από του κατοίκου εκεί, γιατί είναι σημασία, έχει μεγάλη σημασία ο δημόσιο ελεύθερο χώρο, στη συγκεκριμένη πλατεία, να υπάρχουν μια σειρά από διαπλατήσει και διευκολύνσει για να υπάρχει πλατεία και να υπάρχει χώρο για του κατοίκου και το μετρό να χρησιμοποιηθεί με έναν ένα, άλλο, άλλο, τρόπο. Μάλιστα. Και δεν έγινε ούτε αυτό και χτίστηκε εκεί πάλι άλλη μια σύγκρουση. Με τι άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε το μετρό. Να αλλάξει με συγκεκριμένη διαπλάτηση και σε άλλο σημείο τη πλατεία. Και εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι μπορείτε, πάρωση... ναι, να γίνει μετρό στα Εξάρχη. Δεν... Βεβαίω πρέπει να γίνει μετρό, αλλά με. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί όμως... έχει, έχει, θέλω... έχει λόγο θέλω ο πω... Δήμο εκεί. Όχι ή η εταιρεία. είναι, προσέξτε, είναι απόφαση, ναι, 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 απόφαση τη εταιρεία, αλλά με, σε, με σύμφωνη γνώμη του Δήμου, ο οποίο αποφασίζει σε ποια περιοχή και ανοίγει Λέστη. το σενάριο. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Γιατί εμφανίζονται δύο περιοχέ, άρα ότι είναι κάποιοι περίεργοι σε αυτέ τις δύο περιοχέ ε, αντιδράσει είχαμε και για τον ε, περίπατο. Δεν άκουσα. Τώρα θα σας Αν πω. να, όχι, θα πω και άλλα. Θα σας πάω εκεί. Είχαμε για την ε, βασιλίσης Όλγα. Ε, θα oh, oh, σας το, yes, το, yes, το yes, oh. έχω σημειώσει πάμε, πάμε, αυτό. Πάμε, είναι μετάξτε, το επόμενο. Τάξτε, τάξτε. Άρα με το μετρό με το εξαρχείο, συμφωνείτε. Δεν έχετε κανένα θέμα. Μα, υλοποιείται μα αλλά ήδη. Τι να κάνετε Δεν κάτι που υλοποιείται. Ο τρόπο ήταν λάθος. Πάμε στο μεγάλο περίπατο τώρα. Αν ήμουν εγώ το κάνει διαφορετικά. Θα κα θα είχατε κάνει διαφορετικά το μετρό των εξαρχείων. Με διαφορετικό τρόπο στην περιοχή. Ο μεγάλο περίπατο θα καταργηθεί. Ο μεγάλο πείματο υπάρχει ήδη, μα ταλαιπώρησε, ρώτησα δύο φορέ, έχασα και δύο ερωτήσει. Ποιο είναι το κόστο του και θέλω να πω είναι και θέμα δημοκρατία. Τελειώνει η προεκλογική πέραση μα τελευταία μέρα και είναι μια ιστορία που μα ταλαιπώρησε τέσσερα χρόνια και δεν ξέρει κανεί τελικά πόσο κόστησε. Θα, δέσμευσή μου πρώτη, θα αφήσω την Πανεπιστημίου στην ησυχία τη. Ό,τι έγινε, έγινε. Δέσμευσή μου δεύτερη, θα ανοίξω τη Βασιλίση. Όλγα, διότι συνεχίζεται μια απίστευτη λεφτά. Ταλαιπω... την Βεβαίω. Διότι Πολύ. Αθήνα στο κέντρο και οι άνθρωποι που είναι στο μέσο στο παγκράτη για να πάνε στο, στην Ακρόπολη, για παράδειγμα, γυρνάνε από το Σύνταγμα και την Ομόνια και τρίτη δεσμευσή μου, δεν θα ξαναταλαιπωρήσω με πειράματα τι Αθηνέ και του Αθηναίου. Θα ανοίξετε. Το, 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 η Όλγα είναι πεζο, δεν Ας πούμε. Όχι, είναι κλειστό για τα αυτοκίνητα. Ναι, 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 θα ναι, ναι, ανοίξετε ναι, ναι. τα αυτοκίνητα ήταν παλιά. Ναι, να υπάρχει πεζόδρομο και ο ποδηλατόδρομο, θα ανοίξει για τα μάξια για να μπορέσουν να έχουν δύο δωροί άνθρωποι σε κάποιε γειτονιέ που αυτή τη στιγμή μπλέκουν στο σύνταγμα και στην και κάνουν μία ώρα για να φτάσουν να πάνε στη δουλειέ του. Οι υπόλοιποι πειραματισμοί που λέτε, ποιοι είναι που δεν θα ταλαιπωρήσετε του Αθηναίου. Ο, ο πιο βασικό πειραματισμός, είπα δύο είδη, που είναι ναι, ο Μεγάλος Περίβατος και που και είναι η Βασιλής Σόλγα, που νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα, υπάρχουν και μια σειρά από άλλοι πειραματισμοί, όπως για παράδειγμα οι πειραματισμοί που συζητάμε τώρα με το λόφο του στρέφει Δηλαδή είναι λογικό ένας λόφος εμβληματικό, ιστορικό, ο οποίο έχει μια ολόκληρη ε, mm -hmm. ζωή να είναι σε αυτήν την κατάντια, Έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Άρα, έπρεπε να υπάρχει μια άλλη προσέγγιση. Και γι' αυτό λέμε ότι η διακυβέρνησή μα θα είναι τελείω διαφορετική και θα έχει σαν βάση μια, προ... θα μια παρουσίαση πρόταση και μια αναλυτική συζήτηση. Κύριε ε, Δούκα, θέλω Α. να καταλάβω, επειδή είστε και καθηγητή, είστε πολύ γνωστά. Έχω... Εμεί συνομιλούσαμε από πολλά. Στα ενεργειακά, στο ενεργειακό πόλεμο. Στα ενεργειακά. Ναι, ναι. Να, όταν ακούω υποψήφιο δήμαρχο από πάντα, ειδικά στην Αθήνα και σε μικρότερε πόλει, είναι ότι θέλει να κλείσει το κέντρο στα αυτοκίνητα. Εσά η λογική είναι να ανοίξει το κέντρο στα αυτοκίνητα. Δεν είπαμε να ανοίξει το κέντρο. Λέω ότι η βασιλή Όλγα να ανοίξει. Γιατί Μόνο η Όλγα. Ναι. Θέλω να πω και θα κάτι υπάρχουν, άλλο. Θα, υπάρχουν άλλοι, ε, θα υπάρχει ναι. κάποιο σχέδιο περιορισμού τη χρήση του, του αυτοκίνητου στο κέντρο τη πόλη. Ναι. Να πούμε το εξή. Ότι όπω και ο μεγάλο περίπατο που τελικά δεν ήταν κανένα περίπατο, ήταν ένα δρόμο ο οποίο ήταν μια μικρή τελικά διαπλάτηση και ένα πείραμα αν θα πει ζαρντινιέρα, φίνικα ή πλάτανο ή κάτι δέντρα από την Ιαπωνία που δεν ήρθαν ποτέ. Χωρί σχέδιο, έτσι και χωρί σχέδιο, έκλεισε και όλα. Για να περιορίσει τα αμάξια στο κέντρο, που είναι στόχο. Mm -hmm. και το θέλουν όλοι οι Ευρωπαϊκοί. είναι και, και δικό σα στόχο. και βεβαίω θέλει να πολύ μεγάλη προσοχή. Για παράδειγμα, τι λέμε εμεί, κάποιε μέρε. Κυρίως Σαββατοκύριακα θα μπορούσαμε με συγκεκριμένο τρόπο... να μειώσουμε την κίνηση, για παράδειγμα, σε μικρούς δρόμους... στη Μητροπόλαιο, στο ιστορικό κέντρο της πόλης... σε συνεργασία με τους καταστηματάρχες για τις φορτοεκφορτώσεις... και τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Άρα και να κλείνει η Μητροπόλαιο Σαββατοκύριακα. Σήμερα. Μπράβο. Mm. Και σιγά-σιγά να επεκτείνουμε αυτή την ιστορία... Σε Διπλανού δρόμους. Αυτό όμω για να γίνει θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι θα, σε οποιαδήποτε γειτονιά θα έχουν πρόσβαση στο μετρό για να πηγαίνουν στο κέντρο. Τι χρειάζεται αυτό, χρειάζεται δημοσιο... δημοτική συγκοινωνία και ένα συνολικό δίκτυο, ώστε από οποιαδήποτε γειτονιά τη Αθήνα με δημοτική συγκοινωνία να φτάνει στο μετρό και εκεί έχει τη δουλειά σου. Ε, αυτά είναι ιδεατά που λέτε. Δεν είναι ιδεατά να, να δώσει κάποια όχι. χρήματα για να φτιάξει δημοτική είναι, είναι συγκοινωνία. Είναι ιδεατό το να είναι κλειστό α πούμε τα Σαββατοκύριακα το κέντρο τη Αθήνα. Εγώ το λέω, εγώ δεν μένω στο, η μια ιστορία, γι αυτό. Δεν μένω στο κέντρο τη Αθήνα αλλά θα ήταν πολύ ωραίο. Έχουμε κάνει, διάφορες διάφορος... έχουμε κάνει διάφορε yeah. δουλειέ σε διάφορους Έχουμε κάνει διάφορε αντίστοιχε δουλειέ σε διάφορου άλλου Δήμου, ε, όχι τη Ευρώπη, τη Ελλάδα. Και στην αρχή μα λέγανε οι καταστηματάρχε και οι πλατείε. Κλείναμε δηλαδή ότι θα μα καταστρέψετε, θα χάσουμε τις, δουλει θα τις δουλειέ μα. Και όταν ξεκίναγε αυτή η ιστορία, ε, ήταν οι πρώτοι που μα πίεζαν πότε ξανά θα, θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Αλλά αυτά πρέπει να γίνονται σε συνόηση, σε συνεργασία για να δει και ο κόσμο ότι μπορούμε. Άρα ο στόχο είναι αυτοί να γίνουν πεζόδρομοι κάποια στιγμή, λέω εγώ. Ήπια κυκλοφορία με φορτοεκφορτώσει και κατοίκου και αν μπορέσουμε κάποια στιγμή να πεζοδρομηθεί τελείω. Αλλά πούμε, προσέξτε. Λε, 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 θέλει τη... δημοτική συγκοινωνία και τρόπου ναι, για να φτάσει. Δεν θα για... κλείνουμε δρόμου όπω έκανε τη και ο. Ως... Μητροπόλεο, α πούμε. Μητροπόλεο για μένα είναι χαρακτηριστικό διότι κάνει 45 λεπτά για δύο χιλιόμετρα. μου έχει τύχει και εμένα, φαντάζομαι yeah. και εσά να, να, να είμαι. Στην σ... Και στην Αθηνά. Και πέρα στην Άρα το Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να είναι αλλιώ. Κλείνοντα, κύριε Δούκα, ένα ακόμη ερώτημα. Έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση για το αν η Αθήνα θα πρέπει να είναι αμυγό τουριστικό προορισμό. Διαφωνώ απολύτω. Είναι μια. είναι μια πάρα πολύ ακριβή πόλη ακριβή για τους κατοίκους της. Και ακριβή βέβαια και, και για τους ε, ε, τουρίστες. Και εδώ θα βάλω δύο θέματα. Το πρώτο νομίζω πρέπει να σταματήσει η χρυσή βίζα, να καταργηθεί. Θα μου πείτε δεν είναι θέμα της δημοτικής αρχής, όμως είναι μια θέση που νομίζω πρέπει να πιέσουμε, διότι δημιουργεί μια έκρηξη στεγαστική κρίση. Και δεύτερον, πρέπει να μπει μια τάξη στο Airbnb. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω κάποιο άνθρωπο να έχει ένα διαμέσμα και να το βάζει σε μια πλατφόρμα, αλλά δεν μπορεί να έχει 30 και 40. Εκεί κάνει επιχειρηματική δραστηριότητα. Να μπουν κανόνε σε συνεργασία. Παραδείγματο χάριν... Για παράδειγμα παραδείγματο χάρη, εμεί έχουμε δει παραδείγματα που είναι 30-60 μέρε μόνο. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Ότι είναι ποσοστό 30% ε, κάτοικοι. Mm -hmm. 70% σε, σε, φορτωμένες φορτωμένε περιοχέ, 70% ακόμα και σε φορτωμένε, να υπάρχει Μάλιστα. ένα ποσοστό τέτοιου τρόπου ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ισορροπία, φέρουσα ικανότητα. Μάλιστα. Κλείνοντα, ε, υπάρχει συμπορέωση με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί Υπάρχει αυτό το είδα με... η, η, η <coughs> με τον κύριο Ζαχαριάδη πήρε και μια πολιτική προέκταση, ότι συμπορεύεται το Πασόκ με τον Είναι αυτό αυτοδιοικητική συνεργασία με την Δημοτική Πάταξη Ανοιχτή Πόλη και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ζαχαριάδη για τη στήριξή του και μια δημοτική πάταξη που έχει χρόνια ρίζε στην πόλη. Έχουμε κάνει και άλλε προτάσει και έχουμε και άλλε στηρίξει, όπω για παράδειγμα και από του πράσινου και από προσωπικότητε όπω ο Στέφανο Μάνο. Και θέλω να συνεργαστώ με όσου και όσε συμφωνούν στο πρόγραμμά μα. Και στους του... και στου του... ανθρώπου που ψήφισαν τον κύριο Μπακογιάννη την Κυριακή που μα πέρασε, θέλουν να δουν το debate, να ακούσουν τι Μάλι. λέω και να επαναξιολογήσουν τη Και τον κύριο Κασιδιάρη. Τώρα μιλάτε σε μένα για τον κύριο Κασιδιάρη. Διότι εμεί ήμασταν πρέπει οι πρώτε να, πρώτε να τα εγώ, είναι εγώ, κύριε Δούκα, πρέπει να τα ρωτήσω. Όλα. Είπαμε ότι είναι ίδιο για τη δημοκρατία η κάθοδό του και είπαμε επίση ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Και ήταν ο κύριο Μπαγκογιάρη που πέταγε την μπάλα στην κερκίδα. Κύριε Δούκα, είστε καλά. καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. είστε καλά. Σα ευχαριστούμε πάρα